Θα περάσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπου μας περιμένει ένας από τους αγωνιστικούς εκφραστές, ο Αμπντουλραχμάν Ουες, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Όφη, ο οποίος φέτος σε μια άσχημη για την κριτική ομάδα χρονιά ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε. Αμπντούλ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, σε ευχαριστούμε που σε έχουμε έστω και τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ανακούφιση το συνέστημα που κυριαρχεί στον Όφη εδώ και 4 ημέρες, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, λίγο πριν πέσει η αυλαία των play-out. Ένα δικό σου πρώτο σχόλιο πριν εξειδικεύσουμε. Όπως είπατε και εσείς, είμαστε ανακουφισμένοι, θα έλεγα, παρά χαρούμενοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε νομίζω ότι η ομάδα μας δεν άξιζε να παλεύει για την παραμονή. Ναι, αυτό φαντάζομαι ότι κανένας δεν το περίμενε και θα κάνουμε ένα flashback αυτής της περιπετειώδους χρονιάς μέχρι το ανακουφιστικό τέλος, αλλά να μείνουμε λίγο στο τώρα. Στα play-out, τα οποία άλλωστε είναι σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας του ερχόμενου Σαββάτου με τον Πανετολικό είναι καθαρά τυπικής διαδικασίας και για τους δύο, γιατί και ο Πανετολικός, ανεξαρτήτως αποτελέσματο, θα τερματίσει προτελευταίος, θα παίξει με τον δεύτερο τη Super League 2 για να παραμείνει στην κατηγορία στους αγώνες μπαράζ. Μίλησέ μου λίγο, περιέγραψέ μου την διαδικασία των play-out, αυτά τα 6 παιχνίδια που έχετε δώσει μέχρι τώρα και τα οποία σας κράτησαν στην κατηγορία. Να αρχίσω ξανά να πω ότι δεν περιμέναμε την ομάδα μας να παλεύει για την παραμονή, αλλά από εκεί και πέρα, αφού κύλησαν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν, έπρεπε να παλέψουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Νομίζω όλα τα παιδιά δώσανε το 100% τους, παλέψαμε, παίρναμε ένα πόντο, νίκη, ένα πόντο, κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να κερδίσουμε και νομίζω τελειώσαμε με το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να γίνει η νίκη εμάς και ο Πανετολικός που ιτήθηκε. Το μη χείρον βεβαίως από τη στιγμή που εξασφαλίζεται το ζήν, αυτό είναι το βασικό. Εγώ διαφωνώ με την άποψη ότι δεν χρειάζεται να πανηγυρίζεις. Πανηγυρίζεις πάντα όταν παίρνεις μια εξέταση καλή για την υγεία σου, πανηγυρίζεις, όχι όταν παίρνεις ένα βραβείο. Πρώτα εξασφαλίζεις το να υπάρχει, το να είσαι καλά και στη συνέχεια όλα τα άλλα τα φτιάχνεις. Ναι, πολύ σωστά. Πες μου, σε αυτό το διάστημα των 6 αγωνιστικών, των play-out, τι έγινε, τι συνετέλεσε ούτως ώστε η ομάδα να βρει χαρακτήρα? Υπάρχει βεβαίως η έλευση του Νίκου του Νόμπλια, υπάρχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, βλέπουμε έναν Όφη ο οποίος μπορεί να μην πετάει στο γήπεδο, αλλά αυτό δεν ήταν και το ζητούμενο άλλωστε, αλλά μια ομάδα η οποία έχει σοβαρότητα, βγάζει επιθυμία για την νίκη και από μια καταρακωμένη ψυχολογία απόρρια αυτών των 10 συνεχόμενων ετών, παλεύουμε στο γήπεδο. Ήταν σίγουρα θέμα ψυχολογικό. Μας είχε πάρει από κάτω πάρα πολύ, ναι, τα κακά αποτελέσματα. Εντάξει, που ήρθε ο κύριος Νιόπλας μας έδωσε ψυχολογία σίγουρα. Αυτό νομίζω ήταν η ψυχολογία, μπήκανε στο μυαλό μας. Γιατί η ποιότητα υπάρχει στην ομάδα, δεν χάσαμε ποτέ την ποιότητά μας. Απλά ήταν το ψυχολογικό, αυτή είναι η άποψή μου. Και γιατί ήταν, δηλαδή, τώρα αναγκαστικά θα το πάμε βήμα-βήμα. Στη διάρκεια της περίοδου βλέπουμε τον Όφη να έχει έναν κοινή αποδοχή, είναι αυτό, είχε μια άσχημη χρονιά πλευράς τραυματισμών, το ίδιο κοινή αποδοχή είναι το ότι η ομάδα αυτή δεν μπορούσε να παίζει τόσο χάλια. Γιατί συνέβη αυτό? Σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, οι τραυματισμοί παίξαν μεγάλο ρόλο. Βεβαίως. Γιατί έμπαινε, ας πούμε, κάποιος καλός μας παίχτης, ας πούμε, έπαιζε ένα-δύο παιχνίδια, τραυματισμός. Μετά έπρεπε να ξαναμπεί άλλος παίχτης. Όχι ότι όλοι οι παίχτες είναι καλοί, απλά μπαίνανε και βγαίνανε. Οι τραυματισμοί ήταν πάρα πολλοί. Εντάξει, και όσο να είναι, νομίζω επηρέασε λίγο αυτή την ομάδα.
Ναι, ως πολύ. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά ναι. Αυτό το 10 αγωνιστικές, γιατί δεν ήταν 1, 2, 3, είναι και αρνητικό ρεκόρ, ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στον Όφι. Έρχονταν μία ήττα, έρχονταν μία δεύτερη, έρχονταν μία τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έφτασε τις 10. Τι συνέβαινε και δεν μπορούσε να αλλάξει το έργο? Και πεζότανε το ίδιο κάθε φορά και με απογοητευτικές εμφανίσεις. Αυτό το αγωνιστική με αγωνιστική θέλω να μας περιγράψεις. Το ότι δεν αλλάζανε τα πράγματα, δεν αλλάζανε τα αποτελέσματα, οι εμφανίσεις, την καθημερινότητα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, δώσε μας. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε το πλάνο μας να παίζουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και εμπιστευόμασταν πολύ τους ανθρώπους μας. Είχαμε ένα πλάνο να παίζουμε, να νικάμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι κινήσαν τα πράγματα, τώρα συμβαίνουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο, το γνωρίζετε καλά. Και έπαιξε, όπως ξαναείπα, πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ήταν καθαρά ψυχολογικά. Δηλαδή τα περισσότερα τα γκολ και όλα θα τρώγαμε σε πολλά πολλά μάτς, το 90 και. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, να σταθούμε και σε ναι, αυτό. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, να πούμε. Όπως είπες, υπήρχαν παιχνίδια στα οποία και εγώ θα το επεκτείνω αν θέλεις. Αυτό που λες, η ομάδα δεν δεχόταν μόνο γκολ στο 90, δεχόταν και στο 45, στο 46 του πρώτου μέρους. Δηλαδή, είτε στο τέλος του πρώτου, είτε στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου, σε κάθε ένα από τα 2-45 λεπτά, η ομάδα δεχόταν γκολ. Και αρκετά από αυτά τα τέρματα κοστίσανε και βαθμούς, κοστίσανε και νίκες και έφεραν την ομάδα να έχει μια βαθμολογική καθίζηση. Η δική σου εξήγηση, δεν γίνεται, εσύ το έζησες. Πώς το εξήγεις αυτό? Λέγαμε ότι είμαστε λίγο άτυχοι, ότι συνέβαινε λίγο ατυχία, αλλά 1, 2, 3 φορές ναι. Μετά νομίζω δεν είναι θέμα ατυχίας, απλά χρειαζόμασταν περισσότερη συγκέντρωση. Είναι θέμα συγκέντρωσης, ήταν, ναι, για πες μου. Σίγουρα αυτό πιστεύω, ότι ήταν τα τελευταία λεπτά που έπρεπε να συγκεντρωθείς και δεν συγκεντρωνόμασταν κάποια ατομικά. Πολλές φορές έχω κάνει καιρό, έχω στοιχήσει βαθμούς στην ομάδα μου, το καταλαβαίνετε. Μήπως είναι φόβος αυτό, γιατί εγώ θα δανειστώ μία, όπως την είχε θέσει ο προηγούμενος προπονητής, ο Γιώργος Σωσίμος, στην αποχαιρετιστήρια προς εσάς συζήτηση, όταν σας αποχαιρέτησε, ότι πρέπει να διώξετε αυτό τον, είχε πει, προσδιορισμό, τον ηλίθιο φόβο που μας διακατέχει. Ναι, και όταν πάει και το ψυχολογικό. Ο ηλίθιος φόβος είναι μαζί με το ψυχολογικό. Όταν δεν είσαι ψυχολογία, δεν είσαι σίγουρος πολύ για τον εαυτό σου, που βάζει να παίξεις, καταλαβαίνετε. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί τώρα δεν φεύγουμε από συγκέντρωση, φεύγουμε από τη συγκέντρωση και πάμε κάπου διαφορετικά, σε άλλα πεδία. Η ομάδα ήταν στη μέση της βαθμολογίας. Ναι. Δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι να ανησυχεί, να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την παρουσία της, την υπόστασή της στην κατηγορία. Έτσι να μείνουμε λίγο σε αυτό, να μας το αναπτύξεις λίγο παραπάνω, μια σχέση το ζήσες. Τι να σας πω, εγώ συνεχίζω και πιστεύω ότι ήταν θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή όταν χάνεις 10 παιχνίδια συνεχόμενα, που υπήρχε νομίζω ήταν παραπάνω, από εκεί και πέρα είχαμε και τους τραυματισμούς. Ναι. Όχι. Δεν είχα. Αμπτούλ. Πριν φτάσουμε στα 10 παιχνίδια, 10 παιχνίδια δεν τα χάνει, ξέρει, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 3 μήνες. Παρά 4 ημέρες, μάλιστα, που ήταν 10 συνεχόμενες ήττες. Ναι, εγώ ναι, θέλω ναι, να μου περιγράψει αυτή η διαδικασία. 1, 2, 3, 4, 5 μάτς. Δηλαδή, κάπου λες, ας πούμε, στα 5 μάτς. Ναι, σε παίρνει από κάτω. Αλλά πρέπει να βγάλεις και μια αντίσταση, την οποία δεν τη βλέπαμε. Δηλαδή, σίγουρα προσπαθούσαμε. Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίχτη που να λέγει, εντάξει, προσπαθούσαν, απλά δεν ήταν μαζί μας, γίνανε. Αυτό δηλαδή, πώς η ομάδα σίγουρα, ναι, σίγουρα, είχε περιπέσει σε μια υπνηγία, σε μια νύστα, σε μια βαρεσά, όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη. Έτσι τουλάχιστον φαινόταν από την εξέδρα, ότι προσπαθούσε να αντιδράσει, αλλά δεν μπορούσε. Μέσα στο γήπεδο βλέπαμε μια αράθυμη ομάδα. Ήταν περισσότερο ή λιγότερο αγωνιστικό το θέμα? Ήταν λίγο απ' όλα, να σας πω την αλήθεια. Αγωνιστικό, η συγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση, η ψυχολογία, όπως κάναμε πολλές φορές. Mm-hmm. Και
Πόσο ήταν ο Νίκος ο Νόμπλιας, δηλαδή πώς ανανέωσε την αισιοδοξία σας, πώς ανανεώθηκε το ηθικό σας και είδαμε μια διαφορετική ομάδα στη διαδικασία των play-out. Κοιτάξτε, απλά είναι και πολύ έμπειρος ο κύριος Νόμπλιας. Ναι. Και ήξερε και την ομάδα πριν 2 χρόνια. Είναι 2 χρόνια ενώ στην ομάδα που σχεδόν είναι. Και μας ήξερε σαν παίχτες. Έκανε το πλάνο του και του βγήκε. Αυτό. Μας έλεγε ψυχολογία αρκετή. Πίστεψε, μας έλεγε κάθε μέρα να πιστεύουμε σε αυτούς μας, όπως είχαν και ο κύριος Σίμος. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε. Το για τώρα μπορεί να γίνει μια σύγκριση, έχει τελειώσει και η αγωνιστική περίοδου αυτών των δύο μηνυμάτων, ας πούμε, και ο Γιώργος ο Σίμος, όπως είπες, μας έλεγε και ο Νίκος ο Νόμπλιας. Τι σας έλεγε, ας πούμε, ο Νίκος ο Νόμπλιας και κατάφερε να ξυπνήσει? Κάτι, δεν είναι. Και οι δύο είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και καλοί προπονητές. Mm-hmm. Δεν άλλαξε κάτι. Τα ίδια μας. Ίδια λόγια. Το ίδιο μήνυμα προσπαθούσαν να μας περάσουν εκεί, οι δύο, να πιστεύουμε σε αυτούς μας, να δουλεύουμε, να παίξουμε τον ποδόσφαιρο που ξέρουμε, γιατί δεν γίνεται να παίγαμε καλό ποδόσφαιρο στις αρχές και μετά ξαφνικά να γίναμε κακοί παίχτες. Mm-hmm. Απλά ναι, ήταν το ίδιο μήνυμα, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι πάρα πολύ. Η ψυχολογία ίσως με τα αποτελέσματα, σιγά σιγά πήραμε τα πατήματά μας, γύρισανε και κάποιοι που ήταν τραυματίες, σημαντικοί, με μένα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το παραπάνω που έδωσε ο Νίκος ο Νόμπλιας και δεν μπορούσε να δώσει ο Γιώργος ο Σίμος, ποιο ήτανε, να το προσωπικοποιήσω? Νομίζω δεν ήτανε. Ήτανε και. Θα σου το πω. Ήτανε αγωνιστικό το κομμάτι. Οι παίχτες έπρεπε να δώσουμε παραπάνω. Και. Δεν ξέρω. Νομίζω τα αποτελέσματα μετά που σιγά σιγά είχαμε. Και δεν χάναμε και δεν τρώγαμε γκολ, ας πούμε, σε κάποια δεν δεχτήκαμε γκολ. Αυτό μας βοήθησε περισσότερο ψυχολογικά. Ήταν θέμα, λες, ενός αποτελέσματος το να πάρει η ομάδα μπρος? Ναι, πιστεύω ότι ήταν, ναι. Ήταν το θέμα αποτελέσματος. Mm-hmm. Όταν τα πράγματα στενεύουν, όταν φτάνουμε σε οριακές καταστάσεις, προφανώς υπάρχει μεγάλη φθορά, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που πρέπει να τραβήξουν το καρότσι, να το πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, ναι, σου όποιος δίνει οδηγίες, σου λέει τι να κάνεις τακτικά, αλλά μέσα στο γήπεδο από εκεί και πέρα εσύ πρέπει να παίξεις, να πάρεις αποφάσεις, οπότε ναι. Ναι. Να μιλήσουμε για αυτό συνεπώς, έτσι, για το δικό σας κομμάτι, για το πώς αντλήθηκε, αν θέλεις, αυτή η εσωτερική δύναμη και είδαμε και πείσμα και είδαμε και αποφασιστικότητα στο τέλος και είδαμε και αυτό που λέμε ότι η ομάδα έδειξε ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης, δεν πήγαινε με αυτόματο πιλότο. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, στις αρχές νομίζω ήμασταν λίγο, ας το πω, λίγο πιο άνετοι, δεν πιστεύαμε ότι θα έρθουμε σε αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά μετά όταν είδαμε ότι αρχίσαμε να κινδυνεύουμε, νομίζω σοβάρισαν πιο πολύ τα πράγματα. Οπότε έχει η αγωνιστικότητα, άρχισαμε και βάλαμε. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Να πάμε 8 μήνες πίσω λοιπόν. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μας το επιτρέπει πλέον και να κάνουμε μια απολογιστική συζήτηση, μια αποτίμηση της φετινής περίοδου, η οποία ολοκληρώνεται για τον Όφη και τυπικά σε 4 ημέρες. Σε 3 μέρες μάλλον. Ξεκινάει η περίοδο, νέο πρόσωπο εσύ. Ο Όφη είναι στην Ευρώπη, έστω και δια της τεθλασμένης. Και προφανώς από τη στιγμή που μια ομάδα είναι στην Ευρώπη, έχει τερματίσει τις πρώτες 6 θέσεις της προηγούμενης περίοδου, 6η, οι προοπτικές είναι καλές. Ξεκινάει η χρονιά, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, κάποια καλά, κάποια, όπως το λες, λόγω των γκολ στο 90, κάποιοι τραυματισμοί. Δεν τη βοηθούν να πάει ψηλά, υποχωρεί στη βαθμολογία, αλλά όπως και να το κάνουμε, κανείς δεν περίμενε επουδενή ότι θα μπορούσε να δώσει μία μάχη με την παρακμή προκειμένου να γλιτώσει στο φινάλε, μία αγωνιστική πριν το τέλος,
τα μπαράζ, τον υποβασμό. Στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, να λέμε, η ομάδα από τη μία φαίνεται ότι δεν θα έχει την περσινή πορεία, από την άλλη φαίνεται ότι δεν θα έχει και την προπέρσινη, γιατί και όφη και πρόπερση θα ήσουν στον Πλατανιά, έτσι, τάζεσες πάλι από πρώτο χέρι. Λοιπόν, περιέγραψε μας, δώσε μας την παρουσία στον πρώτο γύρο, πώς ήταν στην ομάδα. Ήταν λόγω του COVID και όλα αυτά που έγιναν, δεν προλάβαμε να κάνουμε και κάναμε πολύ λίγη προετοιμασία. Νομίζω παίξαμε και λίγα φιλικά. Οπότε, εντάξει, προσπαθούσαμε να δέσουμε σαν ομάδα, αλλά νομίζω λόγω της προετοιμασίας της μικρής είχαμε κάποια μικρά προβληματάκια. Μεγάλα προβλήματα, αν με αναφέρεσαι. Ναι. Μέσα στο γήπεδο. Συγγνώμη. Μέσα στο γήπεδο. Αυτά τα πω. Γήπεδο, ναι. Τι να σας πω. Δεν φαινόταν ότι θα προέκυπτε ένας διαφορετικός δεύτερος γύρος, ότι η ομάδα θα βρίσκονταν σε μια αγωνιστική άπνοια από την οποία θα έπρεπε να γίνει τεράστιος αγώνας για να απομακρυνθεί. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Παίζαμε το ποδόσφαιρο μας στον πρώτο γύρο. Ναι. Νομίζω ήταν ένας καλός γύρος, σχετικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και μετά στο δεύτερο γύρο, όπως είδατε, η καθίδες. Ναι, άσχημα. Για το οποίο μας είπες ότι είναι περισσότερο ψυχολογικός ο λόγος, αυτό είναι κατανοητό. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα λάθη τα οποία, αν τα κατηγοριοποιούσαμε, κάνα μια ταξινόμηση ιεράρχης των λαθών στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, θα πρέπει να επισημανθούν τόσο ώστε να μην αποφευθούν, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μην τα ξαναβρει η ομάδα μπροστά της στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εντάξει, τώρα λάθη, νομίζω. Με την άνεση της ανακούφισης προσφέρει απευθείας παραμονή. Δεν ξέρω τι να σας πω, λάθη τώρα. Αν όχι εσύ, τότε ποιος. Δηλαδή ένας από τους ποδοσφαιριστές, ας πούμε, τι θα έλεγες, ας πούμε, μια εκτίμηση κάνουμε, μια συζήτηση. Τίποτα δεν θα λέω. Θα έλεγα ότι καταρχάς μπράβο στα παιδιά. Ναι. Που προσπαθήσανε, δώσανε το 100% τους και τελικά σώθηκε η ομάδα. Αυτό έχω να πω. Και ας ελπίσουμε, όχι θα ελπίσουμε, του χρόνου στοχεύουμε για μια πολύ καλύτερη χρονιά. Mm-hmm. Ξέρω ότι γινόντουσαν αρκετές συναντήσεις στο Βαρδινογιάννιο και πριν και μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Τι ήταν αυτό το στοιχείο που σας τσίγκλισε περισσότερο και βγάλατε ένα διαφορετικό αγωνιστικό χαρακτήρα στο τέλος της περίοδου, πηγαίνοντας προς το φινάλε? Ότι θα πέσαμε. Νομίζω δεν υπάρχει πιο σημαντικός λόγος. Κάπου συνήλθατε, δηλαδή μπορούμε να πούμε έτσι, μέσω της αυτής της Β' Εθνικής που έρχονταν στο τέλος, έτσι. Σίγουρα, ναι. Γιατί στο τέλος είδαμε και αυτό που λέμε ψυχή και μια αιμονή και αυτό που λέμε όλοι μαζί, μια ψυχή. Ναι. Mm-hmm. Σίγουρα, όπως σας είπα, ότι όταν βλέπεις την ομάδα σου να είναι έτοιμη να παίξει μπαράζι, να υποβιβαστεί, ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση, έπρεπε να δράσουμε και το κάναμε. Mm-hmm. Υπήρχε εσύ, προσωπική ερώτηση, στη διάρκεια της περίοδου, κάποια στιγμή, κάποια περίοδο στην οποία, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, πότε φοβήθηκες περισσότερο? Ναι. Νομίζω σχεδόν σε όλα τα μάτς υπήρχε φοβία. Ακόμα και σε αυτά που δεν έπαιζα υπήρχε πάρα πολύ άγχος. Αλλά πιστεύαμε στους παίχτες μας, πιστεύουμε στους παίχτες μας και πιστεύουμε όλοι ένα στον άλλο. Εντάξει, υπήρχε φοβία σε πολλά μάτς. Δεν τα θυμάμαι τώρα να σας πω πόσα, αλλά υπήρχε πάρα πολύ. Φαντάζομαι άγχος περισσότερο, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι λέω. Βεβαίως, πίεση. Στενοχώρια. Πίεση, ναι. Στο 10ο μάτς, τη 10η συνεχόμενη ήττα,
Ήταν με τον Άρη, νομίζω, του Χαριλάου, εκεί που η ομάδα παραμένει στους 19 βαθμούς, αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει. Η πιο δύσκολη στιγμή, δηλαδή, προσωπικά, δική σου στιγμή, στο φετινό πρωτάθλημα, δεν μιλάμε για τον Όφη, για τον Ουέσ μιλάμε τώρα. Ναι. Το γκολ με τον Ατρόμητο, ο Χριστοδουλόπουλος, εκεί που είχες και κάπου... Αυτό θα έλεγα, αλλά... Για πες μου. Ναι, για πες μου. Κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλά λάθη τώρα, αλλά εντάξει. Αλλά νομίζω ήταν το πιο σε χρονικό σημείο, ήταν αρκετά κρίσιμο, ήταν η τελική μάχη, την οποία την έχασα. Αλλά από έτσι όπως τελείωσε, εντάξει, όλα καλά. Μαθαίνουμε τα λάθη μας σίγουρα. Δεν θα ξαναγίνει, θέλω να πιστεύω. Αυτό. Αλλά ναι, ήταν χρονικό, ξέρω εγώ, το σημείο, αγωνιστική, ήταν εκεί πέρα σημαντικό. Και έγινε αυτό, δηλαδή. Θα ήταν πιο εύκολο το έργο μας, άμα είχαμε πάρει τους 3 βαθμούς σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά για σένα, σε προσωπικό επίπεδο, πώς ήτανε? Σίγουρα πήρα πολλές εμπειρίες. Πάρα πολλές. Έπαιξα αρκετά παιχνίδια. Εντάξει, είμαι χαρούμενος, σίγουρα. Αλλά περίμενα σαν ατομικά έπαθλα, π.χ. assist και ίσως και κάποια γκολ να είχα καταφέρει να σκοράρω. Οπότε, ok. Ήταν μια καλή χρονιά, αλλά δεν μένω εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με του χρόνου στο χέρι μου πιο ψηλά. Πώς την κρίνεις σε προσωπικό πάντα επίπεδο, μιλάμε για τον Όφη, το να σώζεις την παρτίδα, είπαμε λίγο πριν το τέλος. Προφανώς το πρόσημο είναι αρνητικό και υπάρχουν και πολλά μαθήματα που πρέπει να γίνουν παθήματα, που πρέπει να γίνουν μαθήματα να μην επαναληφθούν. Για σένα, έτσι. Πώς ήταν αυτό το δίδαγμα, το προσωπικό, αυτό το φίλτρο έτσι που στο τέλος σε οδηγεί πάντα στο να κάνεις έναν απολογισμό. Ποιο ήταν? Ποιο ήταν? Νομίζω το μάθημα είναι για μένα ότι πρέπει πάντα να μένουμε ενωμένοι και να πιστεύουμε στους παίκτες μας, γιατί αυτό μας αφορά τη δύσκολη θέση και να μην τα παρατάμε ποτέ. Mm-hmm. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Έχεις δεθεί με τον Όφη, Αμπτούλ? Σίγουρα, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Γενικά και οι παράγοντες, όλο το team, πραγματικά είναι φανταστικοί όλοι τους. Έχω δεθεί αρκετά, ναι. Μάλιστα. Στη διάρκεια της περίοδου υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που σε έφεραν υποψήφιο στόχο, μεταγραφικό στόχο ομάδων οι οποίες έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους κάθε χρόνο. Αυτά σου χάλασαν την ισορροπία? Πώς επηρέασαν μάλλον? Τι επίδραση είχαν πάνω σου? Δεν με επηρέασαν νομίζω καθόλου. Ήταν απλά δημοσιεύματα σε λίγες και αυτά. Δεν άσκησαν καμία επίδραση πάνω σου? Όχι. Τότε είσαι πραγματικά, δεν έχεις νεύρα, έχεις καλώδια. Αν ένα νέο παιδί δεν επηρεάζεται από κάτι τέτοιο. Είναι θετικό πάντως αυτό, γιατί το κρατάει. Σίγουρα, ναι, είναι θετικό, αλλά εντάξει, είναι απλά δημοσιεύματα. Κάθε μέρα γράφονται για πολλούς ποδοσφαιριστές πάρα πολλά. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ, Αμπτούλ, το πέρασμά σου από τον Όφη? Έχω ακόμα να δώσω πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου χρονιά, δεν έφτανα την ομάδα, πήρα λίγες εμπειρίες του χρόνου. Πρώτο Θεός, να είμαστε υγιείς. Mm-hmm. Εσύ πότε θα θεωρείς επιτυχημένο το πέρασμά σου από την ομάδα εδώ? Έχεις συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο, συμπληρώνεις ένα χρόνο. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος όταν θα φτάσει η στιγμή, γιατί κάποια στιγμή μοιραία θα φτάσει και αυτή, να αποχωρήσεις? Τι να σας πω, γενικά εγώ στοχεύω πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι να κερδίσουμε
κάποιο τίτλο σαν ομάδα, δεν θα είναι ευχαριστημένος. Αυτό είναι πάρα πολύ βεβαίως γοητευτικό ως εγχείρημα και ως προοπτική υπαρκτή. Αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνεις, γιατί μιλάμε πλέον έτσι για πρωτάθλημα, το λόγος να γίνει. Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρει και δεν έχουμε δεύτερο. Βεβαιότατα, ναι. Τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε δει όλα, ε. Τα έχουμε δει και από την αρνητική, πρέπει να είδαμε από τη θετική, φέτος θα είδαμε. Ναι, όλα συμβαίνουν. Ναι. Στον κόσμο που φέτος, εντάξει, ήπια αρκετές φορές πικρά ποτήρια. Υπήρξαν και, ναι, και το ζούσατε και αυτό, έτσι, τα vibes όπως λέμε, τις μυρωδιές στον αέρα, τις καταλαβαίνεις, Άντουλ. Τι έχεις να πεις? Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν ωραίο αυτό που ζούσε ο κόσμος. Πολλοί νοιάζονται στην ομάδα, όλο το άκρο είναι όφι. Συγγνώμη που τους αγχώσαμε τόσο πολύ, τους στρεφάραμε, αλλά είναι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Από όλα καλά, αυτό. Ένα συγγνώμη στον κόσμο, αισθάνεσαι την ανάγκη να πεις και κάποιο ευχαριστώ ή κάποια ευχαριστώ προς κάποιον ή κάποιους? Να ευχαριστήσω. Τι συγγνώμη δεν σας άκουσα? Κάποια ευχαριστώ. Μετά υπάρχουν ευχαριστώ στο τέλος της χρονιάς για κάποιο άτομο ή για κάποια άτομα τα οποία εσύ νιώθεις την ανάγκη, αισθάνεσαι την ανάγκη να απευθύνεις? Σίγουρα να ευχαριστήσω όλο το team, τους προπονητές μου, τους παράγοντες, τον πρόεδρο μας και τους συμπαίκτες μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω που ήταν πάντα δίπλα μου και με βοηθούσε τον κύριο Χρήστο Τεβάτση, συνεργάζομαι μαζί του. Μάλιστα. Αμπτούλ, να σε ευχαριστήσουμε. Ε. Να έχεις πάντα την υγεία σου. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Μετά το τέλος είναι ακόμα τρεις μέρες, πέφτει η αυλαία της χρονιάς, να σου ευχηθούμε να γεμίσει μπαταρίες σου και όλα τα παιδιά βεβαίως, για να έχετε μία δίχως άλλο ασυγκρίτως καλύτερη και λιγότερο αγχωτική, λιγότερο προβληματική χρονιά την επόμενη περίοδο. Και ευχόμαστε και εμείς, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Και να είσαι πάντα καλά, να έχεις την υγεία σου. Επίσης, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.